Αρχίζει οι συνεδρίες. Εκλεκτή προσκεκλημένη, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να καλωσορίζω απόψε στην. Pleasure and honor for me to be welcoming today at this εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από την Ακαδημία Αθηνών και την Πρεσβεία της Δημοκρατίας Αρμενίας στην Ελλάδα με σκοπό να τιμήσει τον αρμενικό πληθυσμό που ακριβώς 109 χρόνια πριν βίωσε την Οδύνη και τον Όλεθρο σε μια απόπειρα του Οθωμανικού κράτους να εξαλείψει ένα ολόκληρο έθνος. Αν και η σημερινή εκδήλωση αναφέρεται σε ένα τόσο θλιβερό γεγονός του παρελθόντος, με ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέχρι και σήμερα, είχαμε την ευχαρίστηση να βρεθεί κοντά μας χθες ο πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ασότ Σαγιάν, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, ταξίδεψε από το Γερεβάν και μας τίμησε με την παρουσία του για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας που συντάχθηκε ανάμεσα στην Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αρμενικής Δημοκρατίας. Το μνημόνιο υπογράφηκε χθες εδώ στην Ακαδημία Αθηνών με σκοπό την ενίσχυση των δεσμών φιλίας ανάμεσα στις δύο ακαδημίες αλλά και την ουσιαστική προαγωγή των επιστημών με συνέργειες σε διάφορα επίπεδα, κυρίως στην έρευνα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή την εξέλιξη και προσδοκούμε να επιτευχθεί μια γόνιμη συνεργασία. Δυστυχώς ο πρόεδρος Σαγιάν εκλήθη επιγόντως νωρίτερα για επιστροφή στο Γερεβάν. Η γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 αποτελεί μια θλιβερή σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας και θεωρείται ως μια προμελετημένη και συστηματική εκστρατεία για την εξόντωση ενός ολόκληρου λαού. Η Ελλάδα υπήρξε μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων ως ένα στιγερό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η χώρα μας έχει γνωρίσει επίσης σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της τον διωγμό, την υποδούλωση και την απώλεια και συντάσσεται φυσικά αλληλέγγυα με τον λαό των Αρμενίων που παρά τα βαριά και απάνθρωπα πλήγματα που δέχθηκε δεν οδηγήθηκε στον αφανισμό αλλά επέζησε και συνέχισε να χαράσει την ιστορία του και να δημιουργεί πολιτισμό. Είναι χρέος όλων μας να διατηρήσουμε αναλύωτη την ανάμνηση τέτοιων γεγονότων, όχι μόνο ως ένδειξη τιμής για τα θύματα, αλλά και ως μια υπόσχεση ότι θα μαχόμαστε ο καθένας από τις επάρξεις του για να αποδεχθούν αντίστοιχα τραγικά γεγονότα στο μέλλον. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω ειδικά τον έκτακτο και πυρεξούσιο πρέσβη της Δημοκρατίας Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία, τον δόκτωρα Τιγράν Μακαρτιάν, που είναι εδώ στο πάνελ, για την πρότασή του να συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση μνήμης και θα ήθελα ακόμη να τον ευχαριστήσω για τα βιβλία τα οποία μας προσέφερε με θέμα ιστορικού κυρίως χαρακτήρα και με εστίαση στη γενοκτονία των Αρμενίων, τα οποία εκδίδονται πίσω μου, θα τα βλέπετε και θα μας το παρουσιάσει ο ομιλητής, ο δεύτερος ομιλητής. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θέλω να τονίσω ότι είναι ιδιαίτερη σημασία για την Ακαδημία Αθηνών η απόψινή εκδήλωση, καθώς αποτείνοντας φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, επιθυμούμε να μεταφέρουμε παράλληλα ένα μήνυμα για τη σημασία της προάσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την απαιτούμενη αντίσταση στη ρητορική μίσος τη ζούμε και σήμερα στους δύο εν εξελίξει πολέμους και όχι μόνο, συμμετέχοντας και εμείς σαν Ακαδημία στο δημόσιο λόγο που προκρίνει το σεβασμό στους άλλους πολιτισμούς και την προσήλωση στο στόχο της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Και θα ήθελα τώρα να σας πω επίσης ότι στο τέλος της εκδήλωσης, με τη συνδρομή της δημοσιολόγου της Ακαδημίας της κυρίας Λουίζας Καραπηδάκη, θα υπάρχει δυνατότητα στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης να επισκεφθούμε στην Ανατολική αίθουσα της Ακαδημίας και στο δεξιό κλήτος μια έκθεση όπου παρουσιάζονται έργα Αρμενίων καλλιτεχνών που έζησαν ή ζουν στην Ελλάδα. Επομένως, σας καλούμε με τη λήξη της εκδήλωσης να περάσετε στην αίθουσα αυτή την Ανατολική για να δείτε τα συγκεκριμένα έργα, που είναι ένα μικρό δείγμα του πολιτισμού των Αρμενίων στο πεδίο εικαστικών. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Άννα Μπενάκη, γνωστή αγωνίστρια υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δέχθηκε να παρακαλέσει εδώ σήμερα. Θα δώσω, πριν από το κανονικό πρόγραμμα που το έχετε όλοι σας, θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο του Προέδρου της Κυβέρνησης και Γενικό Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τον κύριο Ιωάννη Χρυσουλάκη. Κύριε Χρυσουλάκη, αν θέλετε, από το βήμα. Εξοχότατε κύριε Θεός Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Your Excellency, αξιότιμα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους το 1915. Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός και ο αρμενικός λαός συνδέονται μεταξύ τους από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας με ένα σύνδεσμο βαθύ και ακλόνητο. Κάτω από ποικίλες παρόμοιες και κοινές συνθήκες, ιστορικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές. Αυτή η συνύπαρξη υπήρξε ανέκαθεν και καθόλου το πέρασμα των αιώνων, αγαστή και πανίσχυρη, καθώς η κοινή μοίρα μας ένωσε και μας ενώνει ιστορικά και συναισθηματικά ως αδελφούς και φίλους. Είμαστε δύο λαοί που κουβαλούν στο ιστορικό τους κύτταρο την αγιάτρευτη πληγή της γενοκτονίας, γενοκτονίας που συντελέστηκε από το ίδιο χέρι. Η γενοκτονία των Αρμενίων, η πρώτη γενοκτονία του σύγχρονου κόσμου, αποτελεί μια από τις μελανότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας και ατιμόρυτο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τιμούμε και μνημονεύουμε τα αμέτρητα θύματα, τους εκτοπισμούς, τα μαρτύρια και τις σφαγές. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου μας, κυρίες και κύριοι, ως ανθρωπότητα και ως πολιτισμένα έθνη, οφείλουμε να έχουμε ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων στο ζήτημα της ιστορικής και ηθικής δικαίωσης των γενοκτονηθέντων προγόνων μας. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση από σύμπασα τη διεθνή κοινότητα της αρμενικής γενοκτονίας. Οφείλουμε την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον. Είναι καθήκον μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και την ύψιστη αξία της δικαιοσύνης και με το βλέμμα στις επόμενες γενιές. Με όραμα έναν κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης, ένα ουσιαστικά καλύτερο κόσμο. Ως Έλληνες, φίλοι και αδελφοί, είμαστε και θα είμαστε μαζί σας στη μνήμη και στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο για τον χαιρετισμό του στον πρέσβη της Αρμενίας, τον κύριο Τιγράν Μακαρτιάν.
Mr. Ambassador, you have the floor. Mr. President Pavlopoulos. Κύριε Πρόεδρε Παυλόπουλε, αδέλφια πνευματικά, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Χρυστολάκη, κυρίες και κύριοι, εξοχότατοι πρεσβευτές, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ και για την τιμή που αποτείεται στην 101η επέτειο της αρμενικής γενοκτονίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ακαδημία Αθηνών για την φιλοξενία αυτής της εκδήλωσης σήμερα με μας να συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση. Και θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση και να εκφράσω την ευδιαίτερη ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο κύριο Παυλόπουλο, διότι 1,5 χρόνο πριν όταν τον συνάντησα, συζητήσαμε αρχικά ότι υπάρχει ανάγκη να οργανώσουμε ένα ωραίο ακαδημαϊκό μια ωραία ακαδημαϊκή εκδήλωση για την αρμενική γενοκτονία, η οποία συμβαίνει τώρα. Θα ήθελα επίσης, ως εκδήλωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον τρέχοντα πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Σταμάτιο Κρυμιζά, ο οποίος μας τιμά με τη παρουσία του εδώ, καθώς επίσης και τον προηγούμενο πρόεδρο και τον προεδρεύοντα σήμερα, κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο, με τον οποίο πέρυσι συζητήσαμε την ιδέα διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και με τον οποίο επίσης συζητήσαμε την πιθανότητα, δυνατότητα να συντονίσουμε μια επίσημη συμφωνία μεταξύ της Ακαδημίας Τεχνών της Αρμενίας και της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία συνήφθη εχθές, ένα ιστορικό γεγονός βεβαίως, για το οποίο είμαστε πολύ ευτυχείς, διότι μιλάμε για γενοκτονία σήμερα, αλλά ως έθνη τα οποία έχουν επιβιώσει σφαγές και γενοκτονίες, οι Έλληνες και οι Αρμένοι πρέπει να προχωρήσουν μπροστά, πρέπει να γίνουν ισχυρότεροι και να συνεργαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πρέπει βεβαίως να σημειώσουν πρόοδο. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε επίσης τον κύριο Αρακεβιτιπιάν να μας μιλήσει για το μακρόβιότατο έργο του, το οποίο έχει δημοσιεύσει σε πολλούς τόμους. Και επίσης μπορείτε να γνωρίσετε και τα βιβλία τα οποία παρουσιάζονται εδώ, τα οποία παρουσιάζουν και κάποια άλλα θέματα συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας των Ποντίων και Ελλήνων, καθώς επίσης και τα ορφανά της γενοκτονίας και πριν από λίγες ημέρες έγινε μία ακόμη έκδοση στο Γερεβάν και πραγματικά είμαστε οι πρώτοι που θα παρουσιάσουμε τώρα το βιβλίο. Ο μιλητής αναφέρθηκε επίσης και για την αναγκαστική θρησκευτική μεταστροφή, τον προσελητισμό σε άλλη θρησκεία πέραν της χριστιανικής. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να αναφέρω εδώ τον μέντορά μου στο Υπουργείο Εξωτερικών και πρώην πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, τον εξοχότατο Αρμάν Κερακοσιάν, ο οποίος είχε δημοσιεύσει έναν τόμο το 2004. Σχετικά με την αμερικανική κάλυψη των αρμενικών σφαγών το 1894-96, συμπεριλαμβανομένων 35 άρθρων από εξαιρετικούς δημοσιογράφους και ακτιβιστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το έργο το οποίο γίνεται εδώ και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη από τον κύριο Κεντιπιάν, όλο συμπεριλαμβάνει ένα έργο το οποίο θα μπορούσε, θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο Ινστιτούτο για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε και βεβαίως από τιμή φόρο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας. Πιθανόν να πούμε πολλά για την αρμενική γενοκτονία από την 21η Απριλίου, όταν η αρμενική κοινότητα ξεκίνησε εδώ
τις εκδηλώσεις και δεν θα ήθελα να αναφέρω και πάλι κάποια από την ιστορία που συνέβη πριν από 109 χρόνια, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα σημεία. Πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ενάντια στον ανθρώπινο πολιτισμό και αυτό επιβεβαιώθηκε το 1915 στην εκδήλωση της 24ης Μαΐου από τις μεγάλες δυνάμεις. Και αυτό ήταν μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης διαδικασίας για την κήρυξη σε γενοκτονία. Όμως δεν υπήρχε ακόμη ο μηχανισμός για την πρόληψη αυτού. Και δυστυχώς, όπως βλέπουμε σήμερα, όπως είδαμε και το 2020 στο Αρτσάχ, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, καθώς επίσης και το 2022 εναντίον της Αρμενίας, το 2023 εναντίον του Ναγκόρνο Καραμπάχ και πάλι, αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί και ξανά βλέπουμε την εφαρμογή διπλών μέτρων και σταθμών στα διεθνή ζητήματα. Βεβαίως, δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε σε αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και θα πρέπει να καταστήσουμε τα έθνη μας ανθεκτικά έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν οποιαδήποτε προσπάθεια αφανισμού ή μηδενισμού στο μέλλον. Έτσι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, προέχει η εντατικοποίηση του ασφαλούς περιβάλλοντος για την Αρμενία ή διαφοροποίηση και προσπάθεια εξεύρεσης συμμάχων οι οποίοι θα είναι αξιόπιστοι. Ένας εξ αυτών είναι η Ελλάδα και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρω ότι όσον αφορά ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας αλλά και γενικότερα η Ελλάδα είναι πολύτιμος σύμμαχος και είναι πολύτιμο να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία πράττουμε όσον αφορά το να κάνουμε την Αρμενία περισσότερο ασφαλή είναι ιδιαίτερης σημασίας. Αλλά και πάλι ποτέ δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί όταν περικυκλούνται από γείτονες οι οποίοι διαρκώς μιλούν για τον εκμηδενισμό και τον αφανισμό σου, ποτέ δεν είναι επαρκής. Ιδιαίτερα υπό τον φόβο των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αρμενικής γενοκτονίας είναι ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ναγκόρνο Καραμπάχ υπήρχε μια άρνηση από την αρχή, ενώ το έγκλημα διαπρατόταν. Εκεί, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτών των βαρβαροτήτων, υπήρχε πλήρης άρνηση του τι πραγματικά συνέβαινε στο πεδίο. Όταν παρασχέθησαν αποδείξεις, υπήρχε η αιτιολόγηση ότι υπήρξαν προκλήσεις από την άλλη πλευρά και ότι ο τουρκικός και μουσουλμανικός πληθυσμός έπρεπε να αντιδράσει. Όμως εδώ πρόκειται για αιτιολόγηση της γενοκτονίας. Το τρίτο επίπεδο αυτής της διαδικασίας είναι η περηφάνεια. Όταν αυτή ολοκληρώθηκε, ορισμένοι αξιωματούχοι στην σύγχρονη Τουρκία νιώθουν υπερήφανοι για αυτό το οποίο διεμήφθη εκεί. Δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς εδώ να μπορεί να δώσει δόξα και να τιμήσει τον τρόπο με τον οποίο διέπραξαν αυτά τα οποία διεπράχθησαν από την πλευρά των Τούρκων, όπως και στην σημερινή Γερμανία. Αλλά αυτά συνέβησαν και συνέβησαν λόγω της ατιμορρησίας. Λόγω της ατιμορρησίας
της γενοκτονίας. Και εδώ είναι το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της ομιλίας μου, στο οποίο προχωρώ. Τι μπορεί να κάνει η Αρμενία προκειμένου να προλάβει κάτι τέτοιο? Ανέφερα προηγουμένως ότι η Αρμενία πρέπει να γίνει ισχυρότερη, να έχει ισχυρότερους δημοκρατικούς θεσμούς. Δεύτερον, ο αγώνας μας στη διεθνή σκακέρα με τους εταίρους μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τους νομικούς μηχανισμούς για την πρόληψη της γενοκτονίας. Η Αρμενία βρίσκεται πρωτοπόρος στην παρουσίαση των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το προηγούμενο υποβλήθηκε στις 23 Απριλίου φέτος για την πρόληψη των γενοκτονιών και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη προειδοποίηση του εγκλήματος της γενοκτονίας. Έγκαιρη προειδοποίηση προτού η γενοκτονία επιτελεστεί. Διότι αν δεν υπάρξει αντίδραση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση, το περιβάλλον αυτό οδηγεί στο έγκλημα της γενοκτονίας. Το κλίμα αυτό στην Τουρκία υπήρχε πολύ πριν από το 1915. Είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1890. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ επίσης υπήρχε χρόνια πριν, στη δεκαετία του 1990, και το 2023, πριν από την τελευταία εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, υπήρχε αποκλεισμός και επιβολή πείνας και εκτοπισμός του πληθυσμού από τις πατρογονικές εστίες. Και παρά τις απέπειδες εκκλήσεις, η διεθνής κοινότητα αποδείχθηκε ανίκανη να προλάβει αυτό το έγκλημα και να το παρεμποδίσει να συμβεί. Έτσι, επίσης, αυτή τη στιγμή γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια με την πλήρη καταστροφή των πατρογονικών εστιών, των ιδιοκτησιών και των σπιτιών των εκκλησιών και τη μετατροπή των εκκλησιών σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, και ισχυριζόμενοι ότι δεν υπήρξαν ποτέ Αρμένοι στην περιοχή, και αποκλείουν με κάθε δυνατό τρόπο την επιστροφή των Αρμενίων στις εστίες τους. Έτσι λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη προειδοποίηση και επεξηγούμε τα εργαλεία, την εργαλειοθήκη που υπάρχει, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή αυτοί οι μηχανισμοί. Τέλος, το Δεκέμβριο, η Αρμενία φιλοξενεί το 5ο τοπικό φόρουμ για την πρόληψη των γενοκτονιών και βεβαίως καλούμε τους ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο να λάβουν μέρος σε αυτό. Πρόκειται για το 5ο τέτοιο φόρουμ. Χαίρομαι να σας πω ότι ήμουν ο τρίτος διοργανωτής σε αυτό το συνέδριο, όμως σήμερα έχω λίγο διαφορετικό ρόλο, καθώς βρίσκομαι στην Ελλάδα. Θα ήθελα τέλος να σας ευχαριστήσω ξανά όλους που βρίσκεστε εδώ, και τέλος, αλλά χωρίς να είναι ίσονος σημασίας, θα ήθελα να αναφέρω και κάτι το θετικό, ότι ο κύριος Σταθόπουλος ανέφερε την έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση που υπάρχει εδώ και προβάλλεται και που εκπροσωπεί μερικά από τα έργα Ελλήνων αρμενικής καταγωγής δεν είναι απλώς τα έργα ενός ζωγράφου. Είναι ένα σύμβολο επιβίωσης αυτής της γενιάς της γενοκτονίας. Και καταδεικνύουν ότι η γενοκτονία δεν πέτυχε. Οι Αρμένοι είναι ζωντανοί, είναι δημιουργικοί και πάντοτε θα δημιουργούν και πάντοτε θα καθιστούν όλα τα μέρη στα οποία ζουν
τις καλές κοινωνίες, ακόμη καλύτερες, περισσότερο καλλιεργημένες. Τα έργα λοιπόν αυτά συμβολίζουν την ανθεκτικότητα, την φύση της επιβίωσης και είναι ένα σύμβολο αυτής της γενιάς. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τη φιλοξενία αυτής της εκδήλωσης και σας ευχαριστώ πολύ όλους που βρίσκεστε εδώ σε ανάμνηση των αθώων θυμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από την Εκκλησία μας ως Άγιοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Πρέσβη για τον χαιρετισμό του, ο οποίος εξελίχθηκε σε μια εμπνευσμένη ομιλία. Και τώρα θα ακολουθήσει η ομιλία του ακαδημαϊκού τέλος Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλου, ο οποίος θα αποδώσει φόρο τιμή στα θύματα, θα αναφερθεί στην αναγνώριση από τη χώρα μας της γενοκτονίας των Αρμενίων ως εκκλήματος κατά της ανθρωπότητας και θα εκθέσει το ιστορικό στεκμηριωμένο χρονικό της γενοκτονίας, ενώ θα εστιάσει στη σημασία της αποτροπής αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον. Κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, ετοιμότατε προκαθήμενε της Αρμενικής Εκκλησίας στην Αθήνα, κύριε Γενική Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, με συγκίνηση, σεβασμό, αλλά και συντριβή, πραγματική ψυχική συντριβή, αποτείω τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη 1,5 εκατομμυρίου θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας, η οποία αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο στίγμα του 20ου αιώνα. Στίγμα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και μιλώ για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας ιδίως τα τελευταία χρόνια έναν άλλο προσανατολισμό, μια άλλη νοοτροπία σχετικά με τον κόσμο που ζούμε και με τη σύνδεση του χώρου των επιστημών με την πραγματικότητα της ζωής, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, αλλά και διεθνώς, είναι και εκείνη από την πλευρά της, η Εθνική Ακαδημία της Ελλάδος, θεματοφύλακας όλων εκείνων των διδαγμάτων, τα οποία οφείλουν να μας ακολουθούν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ακριβώς. Γιατί ο σύνδρυμα, το οποίο υπηρετεί το πνεύμα και τις επιστήμες, έχουμε χρέος να συντηρήσουμε στο ακέραιο τις αντιρρήδες υπεράσπισης του ανθρωπισμού, του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία επί της Προεδρίας του κ. Σταθόπουλου και το βίωσα προσωπικώς στην Ακαδημία Αθηνών, οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση έναν ακόμη Απρίλη, τον Απρίλη του 2024, 109 χρόνια μετά το μεγάλο έγκλημα, μετά τη μεγάλη τραγωδία. Και την οργανώνουμε εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό και το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό, ως λαός ο οποίος συμπορεύεται με το λαό της Αρμενίας σε αυτούς τους καιρούς, για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε όπως πρέπει, αλλά και να υπερασπιστούμε στην πράξη όμως την αρχή, ποτέ ξανά. Γι' αυτό ακριβώς είμαι εδώ σήμερα, για το πώς εννοούμε εμείς οι Έλληνες αυτό το ποτέ ξανά. Και πόσο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι το ποτέ ξανά δεν έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Η καιρή ούμενε τι. Αυτή η δύσκολη καιρή, όπου και σήμερα ακόμα το ποτέ ξανά
της τραγωδίας της γενοκτονίας των Αρμενίων έχει το νόημά του. Για μας τους Έλληνες έχει τόσο μεγαλύτερο νόημα. Γιατί οι λαοί μας έζησαν παράλληλα. Δεν έχει σημασία ο αριθμός των θυμάτων. Οι γενοκτονίες ήταν γενοκτονίες όμως. Και το εντυπωσιακό, αυτή είναι ακριβώς το, είναι το σημάδι της μοίρας την ίδια περίοδο. Τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Η Αρμενία να ζήσει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας γενοκτονίας και εμείς οι Έλληνες, δύο διαδοχικές γενοκτονίες, τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τη γενοκτονία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και είμαστε πάντα ευαίσθητοι σε αυτόν τον τομέα. Ας μην ξεχνάμε ό,τι σημασία και να έχει αυτό, ότι είμαστε ένα από τα πρώτα κράτη, τα οποία ήδη από το 1996, με τον νόμο 2397, του 1996, αναγνωρίσαμε επισήμως την γενοκτονία των Αρμενίων ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και θέλω να πω, κύριε Πρέσβη, και το γνωρίζετε, ότι δεν ήταν νόμος της κυβέρνησης. Ήταν, όπως ο κύριος Σταθόπουλος, κυρία Μπενάκη και εγώ ως νομικοί γνωρίζουμε, ένας από τους ελάχιστους νόμους. Έχουμε κοντά 6.000 νόμους, ξεπεράσαμε. Ζήτημα να είναι καμιά δεκαπενταριά, οι οποίοι είναι προτάσεις νόμου που έρχονται από πρωτοβουλία της Βουλής. Λοιπόν, αυτός ο νόμος, ο 2397, είναι νόμος από πρόταση νόμου, όχι της κυβέρνησης, αλλά η εισήγηση της ίδιας της Βουλής. Δεν ήταν σχέδιο νόμου κυβερνητικό. Ήταν ομόθυμη Βουλή των Ελλήνων, εκφράζοντας ομοθύμως τον ελληνικό λαό, που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και ύστερα, λίγο καιρό μετά, η Βουλή επανέλαβε τη βούλησή της να εμείνει στο ποτέ ξανά, διατυπώνοντας τις διατάξεις του νόμου 4285 του 2014 για την ποινικοποίηση των αρνητών του ολοκαυτώματος και των γενοκτονιών, μεταξύ των οποίων των γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Και με συγκίνηση θυμάμαι, ήταν η τελευταία μου χρονιά ως βουλευτής, με συγκίνηση θυμάμαι το 2014, ότι αυτή η διατύπωση του άρθρου του σχετικού αυτού του νόμου ήταν διατύπωση που την έγραψα προσωπικώς εγώ. Εκείνη την εποχή. Και αυτό το πράγμα το συνάντησα αργότερα και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Συμπορευθήκαμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες με τον αρμενικό λαό ακριβώς για να αγωνιστούμε και τους ευχαριστούμε γιατί είναι από τα λίγα κοινοβούλια, το Αρμενικό Κοινοβούλιο, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει επισήμως αναγνωρίσει τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου. Γιατί κύριε Πρέσβη, όπως εσείς, επαξίως και το καταφέρατε. Φτάσατε στο σημείο η γενοκτονία των Αρμενίων να έχει σχεδόν καθολικώς αναγνωριστεί. Με κορυφαίες τα αναγνωρίσει από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ακολουθώντας τον δρόμο σας, θα διευρύνουμε τις προσπάθειές μας. Όχι γιατί το έχει ανάγκη η μνήμη εκείνων που πέθαναν, αυτοί έχουν καταξιωθεί στη μνήμη του κόσμου, αλλά για να μην πέσει λησμονιά πάνω στη μνήμη αυτή, ως προς τα διδάγματα που πρέπει να δούμε. Γιατί όταν πέφτει λησμονιά πάνω στα διδάγματα, οι εμπειρίες είναι πικρές και θα επανέλθω σε αυτό. Πώς εννοούμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες και οι Αρμένοι το ποτέ ξανά? Είναι απλό. Το ποτέ ξανά σημαίνει όχι μόνο ότι κάθε χρόνο πρέπει να τιμούμε την επέτειο, αλλά να σκύβουμε πάνω στην ιστορία και σήμερα, να βλέπουμε τα ίχνη της ιστορίας από την ανθρώπινη πθυριωδία που δεν εξέλιπε και αναζητώντας και βρίσκοντας αυτά τα σημάδια, να είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι άλλο, το οποίο προήλθε κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου αυτή τη φορά, να πούμε στους επίδεξους γενοκτόνους τον Νό Πασαράν. Αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε.
Θυμίζω σε ό,τι αφορά το ιστορικό, αν και ο συνάδελφος από την πλευρά της Αρμενίας θα το τονίσει εκτενώς, ότι ο αρμενικός λαός, το αρμενικό έθνος, ήταν και είναι ένας δημιουργικός χριστιανικός λαός που έζησε στην Αιγής Ανατολή μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένας λαός, όπως είπα, δημιουργικός, έξυπνος λαός. Είχαν συνεργαστεί με τον ελληνικό λαό πολλαπλώς την εποχή εκείνη. Αυτός ο λαός όμως έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είναι ένας λαός ασυμβίβασης, ειδικά με την ελευθερία του. Διεκδικούσε την ελευθερία του. Και όσο η υψηλή πύλη της εποχής εκείνης, γιατί μιλάμε την τελευταία 20ετία του 19ου αιώνα, έτσι, το παρόν. Όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν καταπιεστική, τα πράγματα και για τους Αρμένιους και για τους Έλληνες τους άφηναν να δημιουργήσουν όπως ήταν η ίδια τους η φύση, η ίδια τους η ροπή. Αλλά άρχισαν τα πράγματα να αλλάζουν για τους Αρμενίους όταν πια ήταν ορατά τα σημάδια της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά το 1880. Όταν ακόμη υπήρχε ο Σουλτάνος. Και τότε ξεκίνησαν οι πρώτοι διωγμοί εναντίον των Αρμενίων, οι οποίοι τι επιδίωκαν? Σεβασμό της ελευθερίας τους και στοιχεία μιας αυτοδιοίκησης, την οποία ούτως ή άλλως είχαν από πριν, στις συγκεκριμένες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε ήταν που ξεκίνησε το πρώτο να εξελίσσεται η τουρκική θηριωδία, και δεν ξεχνάμε ότι το 1894 μέχρι το 1896, δύο χρόνια, είχαμε 300.000 σφαγές και εκτελέσεις. Ήταν τότε που οι νεότουρκοι που υπονόμευαν όσο μπορούσαν το κράτος του Σουλτάνου, δηλαδή την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν περίπου προσεγγίσει Αρμένιους και Έλληνες λέγοντας «Στηρίξτε μας να ρίξουμε τον Σουλτάνο και εμείς θα σταθούμε δίπλα σας». Στην πορεία, ως κράτος πλέον, θα στηρίξουμε μέσα από μια πολυπολιτισμική, πολυεθνική Τουρκία, κοσμική αυτή τη φορά, ήταν το δόγμα Κεμάλ. Για να το θυμηθούμε αυτό. Πράγμα που συνέβη. Και οι κοινότητες τότε χυμάζονταν, γιατί είχε αρχίσει το λεπίδι να θερίζει. Αυτές οι κοινότητες συμπαραστάθηκαν στους νεότουρκους, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη. Κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξε χειρότερη αυταπάτη. Γιατί η ιστορία απέδειξε αμέσως, μόλις ανέλαβαν οι νεότουρκοι, 1909, ότι όχι μόνο δεν είχαν καμία πρόθεση να στηρίξουν αυτούς τους λαούς, όχι μόνο δεν είχαν καμιά δημοκρατική ευαισθησία, το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να αλλάξουν τον Σουλτάνο με ένα κοσμικό κράτος που θα διαδεχόταν την τουρκική αυτοκρατορία αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε ότι παραμένει διακαής πόθος ακόμα και σήμερα. Αυτό υποφόσκει και υποβόσκει. Χρησιμοποιώ και τις δύο εκφράσεις στη σύγχρονη τουρκική πολιτική. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Μην αυταπατώμαστε. Γι' αυτό λοιπόν την εποχή εκείνη ξεκίνησαν αμέσως μόλις ανέλαβαν τους διωγμούς πρωτίστως εναντίον των Αρμενίων. Τους φοβόντουσαν πολύ περισσότερο. Από την αρχή-αρχή, δηλαδή μετά το 1929, δεν σταμάτησαν καθόλου να δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Ήταν τότε που άρχισαν διωγμούς ιδίως στις περιοχές των Αδάνων και της Κυλικίας. Σιγά-σιγά όλα αυτά διευρύνθηκαν και φτάνει η αποφράσιμη μέρα που τη χρησιμοποιεί η Αρμενία ως επέτειο πλέον, η 24η Απριλίου του 1915, όταν 150 επιφανείς Αρμένοι, ο ανθός του αρμενικού πνεύματος και της αρμενικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν, και αυτό ήταν η αρχή. Μέχρι το 1918, 1,5 εκατομμύριο ήταν εκείνοι οι οποίοι σφαγιάστηκαν καθιονδήποτε τρόπο, χρησιμοποιώ την έκφραση υπό την ευρεία του Ουρένια. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτά τα θύματα, είναι γνωστό την εποχή εκείνη, ότι σφαγιάστηκαν χωρίς να λάβουν οι Τούρκοι ούτε καν στοιχειώδη μέτρα για να το αποκρύψουν. Δεν είναι μονάχα ότι το διέπραξαν.
Δεν είναι μονάχα ότι δεν έχουν ζητήσει καμία συγγνώμη. Το ομολογούσαν ευθέως. Είναι γνωστό και υπάρχει ως ιστορικό τεκμήριο το τηλεγράφημα του Τελάτ Πασά προς τους νομάρχες, τους Τούρκους της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Μικράς Ασίας, που έλεγε να τελειώνουμε με αυτό το έθνος. Το έθνος αυτό πρέπει να εξαφανιστεί. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι δική του. Και είναι γνωστό επίσης ότι ένας κορυφαίος πολιτικός άνθρωπος εποχής, όχι Έλληνας, ούτε Αρμένιος, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Υψηλή Πύλη, ο Μαξ Μόγκενταου, είχε πει ευθέως, όταν λέει συζητούσα μαζί τους, δεν ειρνούν το καθόλου ότι έχουν ως στόχο το να εξαφανίσουν τον αρμενικό λαό. Το ομολογούσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έρχομαι στο ποτέ ξανά. Τότε η Δύση, και αφήνω τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν κάπου μακριά, αλλά η υπόλοιπη Δύση, η Ευρώπη μας, Γαλλία, Ιταλία, ιδίως όμως Γερμανία, δεν γνώριζαν τι συνέβαινε. Όχι απλώς το γνώριζαν, αλλά οι άνθρωποι τους τους προειδοποιούσαν και όχι μόνο δεν συμμετείχαν στον αγώνα των Αρμενίων και άλλων να φανεί το έγκλημα που ήταν ακόμα εν τη γενές του, να φανεί ότι το αυγό του φιδιού είχε ήδη βγει. Αλλά στη Γερμανία ιδίως, κυρίες και κύριοι, που η Νέμεση ενέκρυψε αργότερα και θα σας πω πώς, στη Γερμανία είχαν επιβάλει λογοκρισία στον τύπο εκείνον ο οποίος θα τολμούσε να μιλήσει για τη γενοκτονία των Αρμενίων ή και για άλλες γενοκτονίες. Η Σμάτιν, ο μόνος που στάθηκε στο ύψος του τότε, ήταν ένας κομμουνιστής ηγέτης, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Γερμανία, ο Καρλ Λίμπνεχτ, ο οποίος κατεδιώχθη απεινός, γιατί ηρνείτο με τα όργανα που είχε τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα όργανα του τύπου, να συμπράξει σε αυτό το έγκλημα. Σας είπα, δεν είναι ότι δεν ήξεραν. Και ήξεραν, αλλά το χειδαιότερο. Επέβαλαν σιωπή. Και αυτό έμενε κρυφό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Περίοδος που αντιλαμβάνεστε πώς οι λαοί χυμάζονταν γενικότερα. Κανείς δεν μάθαινε τι συνετελή του εκεί. Το έγκλημα είχε αρχίσει να συγκαλύπτεται. Τρανή απόδειξη. Θα φτάσουμε στο 1939. Ο Χίτλερ έχει αρχίσει τις επιχειρήσεις του ολοκαυτώματος των Εβραίων. Του μεγαλύτερου εγκλήματος πια, το οποίο συνετελέστη εκατλείο της ανθρωπότητας και όχι μόνο τον 20ο αιώνα. Όταν ακριβώς υπήρξαν κάποιοι που του είπαν, εχέφρονες, ας το πούμε και έτσι, του είπαν, ξέρεις τι ξεκινάς, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. 1939. Η περίφημη απάντηση του Χίτλερ που δόθηκε παρακαλώ και στη δημοσιότητα. Και λοιπόν, ποιος θυμάται, τι συνέβη με την εξαφάνιση των Αρμενίων. Αυτά είπε το 1939 ο Χίτλερ. Τι ομολογούσε ο Χίτλερ. Μα βάδιζε πάνω στα γνάρια των Τούρκων ακριβώς επειδή υπήρχε η ανοχή της διεθνούς κοινότητας της εποχής εκείνης. Κρατήστε την παρατήρησή μου. Θα τη φέρω στο σήμερα. Υποχρεωμένος να το πράξω. Αλλιώς δεν υπάρχει ποτέ ξανά. Έτσι εμείς οι Έλληνες, οι Αρμένοι το ίδιο, έχοντας αυτή την τραγική εμπειρία, έχουμε αποφασίσει να μην ξεχάσουμε ποτέ. Να μην αφήσουμε τη λησμονιά να πέσει όλα αυτά τα γεγονότα. Και κυρίως έχουμε μάθει κάτι. Να μεταφέρουμε εκείνες τις μνήμες στο σήμερα. Να κάνουμε αυτές τις προσομοιώσεις, θα έλεγα. Προσομοιώσεις ιστορίας, γιατί χωρίς αυτές, όταν τα γεγονότα είναι μπροστά μας, είναι σαν και εκείνους τους πιλότους, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τα αίτια της συντριβής, γιατί τα έχουν μάθει στον προσομοιωτή, δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη. Αυτή την προσομοίωση ιστορίας, εμείς θα την κάνουμε πάντοτε. Εγώ ιδίως αυτές τις μνήμες για τη γενοκτονία των Αρμενίων, τις κρατάω μέσα μου βαθιά γιατί είχα την τιμή. Είχα την τιμή στις 5 Νοεμβρίου του 2019, στο τέλος της θητείας μου, να κάνω ένα ταξίδι στο Γερεβάν, στην Αρμενία, προσκεκλημένος του Προέδρου της Αρμενίας, ενός
χαρισματικού άνθρωπου, ο οποίος θεωρώ ότι την εποχή εκείνη προσέφερε πολλά στην Αρμενία, ιδίως για τη μεγάλη υπόθεση. Το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο σας το λέω ευθέως, κύριε Πρέσβη. Είμαστε δίπλα σας. Αλλά και εσείς, και ξέρω τι εννοώ, και εσείς ως λαός, μην το αφήσετε να περάσει. Μην δεχτείτε συμβασμούς. Οι συμβασμοί αρχίζουν, αλλά δεν τελειώνουν. Οι αγώνες είναι εκείνοι που όταν αρχίσουν μπορούν να έχουν τέλος. Όχι οι συμβασμοί, ιδίως όταν έχεις να κάνεις με αντιπάλους όπως οι ηγεσίες της Τουρκίας. Γιατί για όσους σας είπα, φυσικά δεν βάζω μέσα τον τουρκικό λαό. Βάζω τις ηγεσίες του. Αυτές είναι οι υπεύθυνες. Εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε εκείνοι οι οποίοι θέλουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το λαό, αλλά σε αυτές τις ηγεσίες οι οποίες εκμεταλλεύονται και τα ελαττώματα και τα όποια προτερήματα του τουρκικού λαού για να τα στρέψουν εναντίον των άλλων και ιδίως εναντίον του ανθρώπου. Τότε λοιπόν πήγα στο Γερεβάν. Ήταν μια επίσκεψη που ακριβώς είχε το νόημα της σημερινής εκδήλωσης. Περίπου είπα αυτά που σας είπα σήμερα, σε περίληψη βεβαίως, γιατί αυτές οι επίσημες επισκέψεις δεν επιτρέπουν εκτενείς αναφορές. Πάντως το νόημα ήταν το ίδιο. Τότε πήγαμε με τον πρόεδρο της Αρμενίας και αυτό σας είπαμε έχει μείνει χαραγμένο βαθιά στη μνήμη μου, στο μνημείο των θυμάτων της αρμενικής γενοκτονίας. Αν δεν έχετε πάει και πάτε στο Γερεβάν, αξίζει τον κόπο να ανεβείτε σε εκείνο το ψηλό μέρος της Ανακαμπέρτ, το οποίο βρίσκεται πάνω από το ποταμό Χρασδάν, και εκεί να σταθείτε, κοιτάζοντας απέναντι το πάντα αενάως χιονισμένο Αραράτ. Το Αραράτ το οποίο εκφράζει την παράδοση όλων των ανθρώπων του κόσμου του χριστιανικού, το οποίο είναι εχμάλωτο στο τουρκικό έδαφος, μόλις 15 μίλια από τα όρια της Αρμενίας. Γιατί όπως ξέρετε, ή αν δεν το ξέρετε, καλό είναι να το θυμόμαστε, το Αραράτ ανήκει στο έδαφος της Τουρκίας. Όταν ανεβαίνεις όμως το Τσερνακαμπέρτα πάνω και κοιτάζεις απέναντι, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να απλώσεις το χέρι σου. Και εκεί να ακουμπήσει την Κιβωτό. Αλλά ποια Κιβωτό? Αυτή που εγώ θεωρώ ότι επρέπει εμείς, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές της θρησκείας μας και των δογμάτων μας, να την έχουμε Κιβωτό μνήμης. Γιατί η Κιβωτός του Αραράτ πρέπει να παραμείνει πάντοτε. Δεν έχει βρεθεί, εμείς όμως την ξέρουμε. Πρέπει να είναι η Κιβωτός μνήμης, η οποία μας επιτρέπει να μην κάνουμε πίσω μπροστά σε τέτοια γεγονότα. Όπως επίσης θα θυμάμαι, εκείνο το γαρίφαλο είναι το συνήθιο, το άσπρο γαρίφαλο. Όπως υπάρχει φλόγα που βγαίνει από το μνημείο, αφήνει ένα μικρό γαρίφαλο. Αυτό το γαρίφαλο για μένα, εκ μέρους του ελληνικού λαού, φυσικά δεν πήγαινε ο Προκόπης Παυλόπουλος εκεί. Εκ μέρους του ελληνικού λαού ήταν μια κατάθεση ψυχής. Αυτό το γαρίφαλο περιέκλειε την ψυχή των Ελλήνων, η οποία δίπλα από τη φλόγα ήθελε να δείξει ότι συμπαραστεκόταν σε αυτή την αιώνια μνήμη, η οποία πρέπει να συνοδεύει όλα τα θύματα. Όλων των γενοκτονιών και των δικών μας. Του ελληνισμού του Πόντου και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Σας κούρασα. Καταλήγω. Είπα πριν ότι καλό είναι να κάνουμε τις προσωμιώσεις ιστορίας. Τι μας διδάσκει όλη αυτή η περίοδος? Οι γενοκτονίες έγιναν, η κοινή γνώμη έμεινε αδιάφορη. Οι γενοκτονίες άφησαν την Τουρκία ατιμόρυτη. Δεν έχει πει ούτε ένα συγγνώμη ακόμα. Οι γενοκτονίες γέννησαν πραγματικά στην πορεία άλλα πιο μεγάλα φίδια, άλλες πιο μεγάλες χήμερες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε να ξανασυμβεί. Και γιατί το λέω αυτό? Μα γιατί και σήμερα δεν ζούμε ένα μέρος από όλη αυτή τη θηριωδία του πολέμου και της απανθρωπιάς, στο οποίο πρωταγωνιστεί η ηγεσία της Τουρκίας και πάλι. Το ζούμε. Βλέπουμε τι συνέβη στην Ουκρανία. Βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήθελα όμως να ρωτήσω, και ρωτάω με ειλικρίνεια,
πρώτος διδάξας και εδώ για την έφοδο και εισβολή του Βλαδίμηρου Πούτιν στην Ουκρανία, ποιος ήταν? Μα η Τουρκία φυσικά. Ο Ετσεβίτ. Οι κεμαλιστές της Τουρκίας με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο 50 ολόκληρα χρόνια, κλείσαμε μισό αιώνα. Για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Για το οποίο δεν υπάρχει καμία τιμωρία της Τουρκίας. Τι τιμωρία να φοβάται ο Πούτιν όταν θα τελειώσουν όλα αυτά τα γεγονότα? Όταν η Τουρκία έχει μείνει ατιμώρητη κρατώντας το 1 τρίτο του μαρτυρικού νησιού. 50 χρόνια. Δεν υπήρξε λοιπόν οδηγός η Τουρκία σε αυτό το έγκλημα που συντελείται εναντίον του ουκρανικού λαού? Και ποια είναι η στάση που πρέπει να τηρήσουμε? Είναι δυνατόν να μην θέσουμε, όχι αν θέλουμε να εκδικηθούμε κανέναν. Μέσα από την εκδίκηση δεν προκύπτει ποτέ νέμεσης παρά μόνο μέσα από τη μνήμη. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Όταν τελειώσουν τα ζητήματα στην Ουκρανία και τεθεί θέμα εκεχηρίας και τεθεί θέμα ακυρώσεων σε μια Ρωσία η οποία είναι προφανές που δεν θα δέχεται να αποδώσει πίσω τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει όπως τα κατέλαβε. Και εγώ ρωτώ ως Έλληνες, όχι να εκδικηθούμε, ούτε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις, αλλά για να τιμήσουμε το ποτέ ξανά, δεν έχουμε υποχρέωση να πούμε? Καλά, κυρώσεις βεβαίως. Το έχουμε πράξει μέχρι τώρα και είμαστε από τους πρώτους που το κάναμε. Και ορθώς. Αλλά κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για το ίδιο έγκλημα δεν θα υπάρξουν. Το τι νόημα είναι? Πώς θα διδαχτούν άλλοι Πούτιν, άλλες Ρωσίες να έρθουν στο μέλλον να το πράξουν? Είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε αυτή την προσομοίωση ιστορίας. Να εφαρμόσουμε το ποτέ ξανά στην πράξη. Και ξέρω ότι μιλάω αυτή τη στιγμή σε εκπροσώπους του αρμενικού λαού που έχουν αυτή την ακριβώς την οτροπία και συμπαρίστανται όπως συμπαριστάμεθα κι εμείς. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Πρέσβη, πριν. Μην ενδώσετε καθιονδήποτε τρόπο σε αυτά που έξωθεν προσπαθούν να σας επιβάλλουν για τη λύση του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Τον αγώνα του Καραμπάχ θα τον κερδίσετε με την ψυχή σας. Αυτό να το γνωρίζετε. Και σε αυτό θα έχετε όλους εκείνους οι οποίοι σέβονται τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο ελληνικός λαός με την ιστορία του, με τον πολιτισμό του, με τα δικά του πάθη, πάθη ακριβώς, από τα οποία και με τα οποία είναι γραμμένα η ιστορία του. Και πάλι αιωνία η μνήμη εκείνων των θυμάτων που σήμερα ακριβώς εδώ τιμούμε την κατάθεση ψυχής στο όνομα της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Παυλόπουλο για την ομιλία του. Τα παρατεταμένα χειροκροτήματα δείχνουν την απήχηση. Εγώ κρατώ ιδίως από όλα τα πολλά που είπε το ότι έδειξε γλαφυρά τα αισθήματα των Ελλήνων, του ελληνικού λαού απέναντι όχι μόνο στο φοβερό έγκλημα της γενοκτονίας αλλά γενικά απέναντι στον αρμενικό λαό. Πραγματικά τον αγαπούμε τον λόγο αυτό και νομίζω τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Και τώρα θα ήθελα να δώσω στον τελευταίο ομιλητή τον λόγο. Είναι ο ωραίος τίτλος της ειδικότητάς του, ιστορικός βέβαια, γενοκτολόγος. Ειδικός για τη γενοκτονία και ιδίως για την γενοκτονία της Αρμενίας είναι ο καθηγητής ο κύριος Άρα Κετυμπιάν. Και θα μας μιλήσει για τη γενοκτονία των Αρμενίων όπως αναφέρεται στον τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Mr. Κετυμπιάν, you have the floor. Distinguished guest, firstly I'd like to... Αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης, την Ακαδημία Αθηνών και την Αρμενική Πρεσβεία στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντική εκδήλωση και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σχετικά με τα τεκμήρια
στις αμερικανικές εφημερίδες, στον αμερικανικό τύπο. Όταν λάμβαναν χώρα τα γεγονότα το 1915, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν εκεί και η Αραβική Άνοιξη. Επίσης, παρόλα αυτά, οι εφημερίδες από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές εφημερίδες κάλυπταν τα γεγονότα μαζί και ο αμερικανικός τύπος και πολύ συχνά μου κάνουν την ερώτηση γιατί βλέπω τις αμερικανικές εφημερίδες. Αυτό γίνεται για μια σειρά από λόγους. Όπως βλέπετε, υπάρχουν 13 τόμοι, υπάρχει ένας ο οποίος λείπει και μου πήρε σχεδόν 20 χρόνια να ολοκληρώσω τους 17 εξ αυτών. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο επέλεξα τον αμερικανικό τύπο είναι επειδή οι αμερικανικές εφημερίδες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση να παρουσιάσουν ρεπορτάζ για τους παρακάτω λόγους. Πρώτα απ' όλα, ένας αριθμός εφημερίδων δημοσιεύονται στην Αμερική και στην αλλαγή του αιώνα, στα μέσα του αιώνα του 1915 μέχρι το 1920, το 1/2 των παγκοσμίων εφημερίδων δημοσιευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, κάποιος τις μέτρησε και τα στοιχεία που δόθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, οι μισές από αυτές τις εφημερίδες εκδίδονταν εκεί. Κάθε μικρό χωριουδάκι με πληθυσμό 500 ή 1000 κατοίκων υποστήριζε την εφημερίδα. Πραγματικά τους άρεσαν οι εφημερίδες και μιλούσαν για τους ιδρυτές πατέρες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αμερική είχε την μαζική παρουσία ιεραποστόλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το 1915, υπήρχαν ήδη ιεραπόστολοι εκεί εδώ και 100 χρόνια και αυτή η μαζική παρουσία ήταν τεράστια επένδυση, είχε τεράστια επένδυση σε σχολεία και ορφανοτροφία, αλλά επίσης οι ιεραπόστολοι δρούσαν και ως τα αυτιά και τα μάτια του αμερικανικού κοινού και πραγματικά θα σας μιλήσω για τα τεκμήρια σε αυτές τις εφημερίδες που προέρχονται κυρίως από τους Ιεραποστόλους. Ο άλλος λόγος είναι ότι μέχρι την επιτέλεση των γεγονών του 1915 είχαμε ήδη δύο μεγάλες σφαγές το 1895 στις ανατολικές επαρχίες και το δεύτερο το 1909 στην επαρχία των Αδάνων, η οποία εξαπλώθηκε στο Βιλαϊέτ και την περιοχή του Χαλεπίου. Οι Αμερικανοί, λοιπόν, είχαν μια αρκετά καλή εμπειρία στην κάλυψη των γεγονότων. Ουσιαστικά, ο δεύτερος τόμος, που είναι μόλις δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα για τις σφαγές στα Άδανα και συμπεριλαμβανόταν σε βιβλίο με λιγότερες από 1.000 σελίδες, 800 με βίβλια, διότι υπήρχαν επίσης και κάποια τεχνικά ζητήματα με τις εκτυπώσεις. Για κάποιο λόγο δεν τους αρέσουν οι μεγάλοι τόμοι και έπρεπε να το διαιρέσω σε δύο, να το χωρίσω σε δύο. Έτσι λοιπόν, ο αμερικανικός τύπος ήταν ο καλύτερος όσον αφορά την τοποθέτηση για την αναφορά των γεγονότων και για το λόγο αυτό επέλεξα τον αμερικανικό και όχι τον βρετανικό τύπο. Ένας ακόμη λόγος
που επέλεξα τον αμερικανικό τύπο είναι επειδή οι Αμερικανοί είχαν μία πολιτική της μη εμπλοκής όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί έλεγαν δεν θα παρέμβουμε στα εσωτερικά σας ζητήματα στο μέτρο που εσείς δεν παρεμβαίνετε στα δικά μας. Για τους Αμερικανούς ήταν τα θέματα της Βενεζουέλας, του Μεξικό και της Κούβας. Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι για παράδειγμα, ένας συνάδελφός μου με κάλεσε πέρυσι, είναι καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου λέει, ξέρεις, έχεις περάσει άρα πολύ χρόνο σε αυτές τις εφημερίδες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση εδώ. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση του να λέμε τι τους αρέσουν. Όλα όσα αναφέρονται σε αυτές τις εφημερίδες βασίζονται σε αυτόπτες μάρτυρες και μαρτυρίες. Οι Αμερικανοί είχαν τεράστιο δίκτυο κρυφών πρακτόρων εντός εισαγωγικών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης, υπήρχαν πολλοί πρόξενοι οι οποίοι είχαν επαφές με τους Ιεραποστόλους και συμμετείχαν στις διπλωματικές αποστολές. Οι διπλωματικές υπηρεσίες και οι Ιεραπόστολοι ήταν γνωστοί εδώ και γενναίες στην περιοχή, όπως οι Ναπς, οι Βίλιαμς, οι Κρίστις, ήταν γνωστοί όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλούσαν την τουρκική γλώσσα, την αρμενική, την ελληνική σε υψηλό επίπεδο και βεβαίως ήταν τα αυτιά και τα μάτια του αμερικανικού λαού και σε πολλές περιπτώσεις όταν ανέφεραν κάποια γεγονότα ως αυτόπτες μάρτυρες, οι εφημερίδες δεν αποκάλυπταν το όνομά τους διότι ήταν πολύ ευαίσθητη πληροφορία, πρόκειται για πολύ ευαίσθητη πληροφορία και δεν ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή ούτε των διπλωματών, αλλά ούτε και των Ιεραποστόλων. Θα δείτε στα άρθρα, όταν πρόκειται για το όνομα του ατόμου ή ακόμη και τον τόπο όπου υπάρχει, από όπου προέρχεται η μαρτυρία, υπάρχει μία λευκή γραμμή η οποία στερείται ονομάτων. Επρόκειτο για κάποιο προληπτικό μέτρο λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, διότι όπως προανέφερα δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομα του ατόμου. Οι διπλωμάτες και ειδικά οι πρόξενοι στη Βηρυτό ήταν πολύ ενδιαφέροντα άτομα. Μιλούσαν για πολλές εξεγέρσεις. Μία φορά, μάλιστα, ο πρόξενος είχε δεχθεί ακόμη και επίθεση. Επομένως, δεν ήταν ούτε αυτό, ούτε αυτή. Εκτός πεδίου βολής των αντιπάλων. Θα σας δώσω κάποια άλλα παραδείγματα τώρα. Τούτο συγκεκριμένα σχετίζεται με τους Έλληνες. Υπήρχε τον Αύγουστο του 1919 στις αμερικανικές εφημερίδες, επιχείρησε ο τίτλος ότι είχαν σφαγιαστεί 250.000 Έλληνες στην
μεταξύ Σινόπης και Ουρντού στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. 250.000 Έλληνες όλων των ηλικιών από Βρέφη μέχρι Μεγάλη και είχαν σφαγιαστεί. Το ίδιο άρθρο απαντά σε μια ακόμη εφημερίδα, μιλά για 250.000 Έλληνες να έχουν σκοτωθεί και ότι χύθηκε αθώο αίμα. Έτσι λοιπόν πήγαν οδήγησαν οι Έλληνες τους, οι Τούρκοι τους Έλληνες στο χαμάμ μέσα στην μέση του χειμώνα, επρόκειτο για μία κίνηση καθαρμού και χωρίς να πυροδοτηθεί ούτε μία σφαίρα, ενώ επρόκειτο για την καρδιά του χειμώνα, αφού τους άφησαν στο χαμάμ σε υπερβολική ζέστη, στη συνέχεια τους έβγαλαν στο κρύο και αυτοί κατέληξαν. Ο καθηγητής White ήταν πρόεδρος του Κολεγίου της Ανατόλια. Ήταν μια σημαίνουσα προσωπικότητα και βρίσκουμε τη στέγια τεκμήρια στον Ιεραπόστολο Αντόλφους και βεβαίως όσον αφορά την λογοκρισία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μείζον ζήτημα. Πολλοί θεωρούσαν ότι οι ανταποκριτές διέτρεχαν όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως αυτό δεν ίσχυε. Υπήρχαν περιορισμοί στην κίνησή τους και βεβαίως υπήρχε παρενόχληση και στους διπλωμάτες. Κάποια στιγμή ο Λέσλι Ντέιβις, ο πρόξενος, προσπαθούσε να αποστείλει μήνυμα στον πρεσβευτή Μόργαν Τάου στην Κωνσταντινούπολη και τα μηνύματά του δεν έφταναν. Προσπάθησε λοιπόν να χρησιμοποιήσει το κανονικό ταχυδρομείο και ποτέ δεν απεστάλλει το μήνυμά του. Τότε έδωσε το μήνυμά του στον Ιεραπόστολο, ο οποίος το παρέδωσε και το πήγε στην πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Η λογοκρισία λοιπόν υπήρχε και στα βιβλία, οτιδήποτε έντυπο μέσο. Αν ήταν κάποιος τουρίστας και επισκεφτόταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνήθως τα βιβλία κατάσχονταν και αν ήθελε κάποιος να αποστείλει ένα τηλεγράφημα και περιείχε ορισμένες λέξεις όπως meeting, conference, δηλαδή συνάντηση ή συνεδρίαση, δεν ήταν αποδεκτό. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τα μυστικά μηνύματα για τα οποία μιλούσαν πάντοτε οι Τούρκοι στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης και τα κωδικοποιημένα τηλεγραφήματα που αποστέλλονταν. Ουσιαστικά έλεγαν στους αξιωματούχους ότι όταν σκοτώνεις τους ανθρώπους, μην αφήνεις τα πτώματα να κοίτονται εκεί, μην τα καις και μην τα κρύβεις σε σπηλιές, απλώς θάψε τα. Όμως η ταφή δεν ήταν πρακτική, επομένως συνέχισαν να κάνουν αυτό που γνώριζαν καλύτερα. Μία άλλη περίπτωση λογοκρισίας ήταν όταν βάφονταν τα παράθυρα των αμαξοστοιχειών στα τρένα, έτσι ώστε ο κόσμος να μην βλέπει απ' έξω που πήγαιναν. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τώρα την παρουσίασή μου αυτού του έργου, μιλώντας λίγο για τον βασικό στόχο του έργου. Πολλοί με ρωτούν γιατί εξακολουθείς να το κάνεις και κατά βάση
Υπάρχει μια καλή λέξη στα αγγλικά που προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και μιλά για την διατήρηση της μνήμης, καθώς επίσης και σεβασμό της μνήμης. Μνημόνια, λοιπόν, μνήμη προς αυτούς και τιμή. Έτσι, λοιπόν, εάν δεν διατηρήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή, θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα ασφάλειας ως έθνη και η Αρμενία και η Ελλάδα, διότι οι μελλοντικές γενναίες που δεν γνωρίζουν την ιστορία καλά θα είναι εφοδιασμένοι με τίποτε. Θα χάσουν την ταυτότητά τους, διότι δεν θα γνωρίζουν το πρόσφατο παρελθόν τους. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφέροντας επίσης τον πρόεδρο της γείτονος χώρας, τον κύριο Ερντογάν, που το κάνει αυτό κατ' εθιμοτυπία, αποστέλλοντας μήνυμα στον αρμενικό λαό και εκπληρεξουσίου τους Έλληνες και τους Σύρους Γεζίδι, λέγοντας ουσιαστικά ανοησίες και όντας πλήρως ασεβής και προσβλητικός. Στις 23 Απριλίου, στο ετήσιο μήνυμά του, το οποίο πραγματικά συντάραξε την αρμενική κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, με τον γνωστό του τρόπο, λοιπόν, μιλούσε σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας από το Ιράκ. Δεν μπορούσα να βρω το τουρκικό κείμενο, όμως σήμερα εντόπισα την αγγλική μετάφραση στην Daily Sabah, που είναι φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα, και έλεγε, υποθέτω λοιπόν ότι η αγγλική μετάφραση είναι ακριβής, αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε στους Αρμένιους. Μια νέα τάξη εγκαθιδρύεται στην περιφέρεια και είναι καιρός να βάλουμε στην άκρη τις αβάσιμες διεκδικήσεις σχετικά με την αρμενική γενεοκτονία. Είναι ώρα να προχωρήσουμε με την υπάρχουσα κατάσταση στο, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να μην προσπαθούμε να βασιζόμαστε σε κατασκευάσματα. Μιλάει λοιπόν για κατασκευάσματα. Θέλω τώρα να επιστρέψω την χάρη και να ζητήσω στον κύριο Ερντογάν να ανοίξει ένα οποιοδήποτε από αυτά τα βιβλία, να δώσει μόνο 5 λεπτά και απλά να διαβάσει τους τίτλους. Τίποτε άλλο. Δεν του ζητώ να διαβάσει ούτε το πλήρες άρθρο, απλώς τους πηχαίους τίτλους. Έχω την βάσιμη υποψία ότι δεν θα αποδεχτεί αυτή την πρόκληση, διότι γνωρίζει πολύ καλά την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κετιμπιάν για την ωραία ομιλία του. Και νομίζω όλοι μας μπορούμε να συγκρατούμε το εξής. Παρουσίασε όχι γενικά την γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά την αντίδραση των ΗΠΑ της Αμερικής, όπως εκφράζεται στις εφημερίδες τους. Και βλέπουμε την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση που δείχνει η Αμερική. Μπορεί να πούμε σε πολλά θέματα κριτική στην Αμερική και δικαιολογημένη ενδεχομένως κριτική. Αλλά αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε. Ίσως έχουν ένα προβάδισμα έναντι της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα. Η ωραία αυτή αντίδραση της Αμερικής στο αμερικό θέμα δεν ξέρω αν έχει δηλωθεί ή τουλάχιστον με τόση ευαισθησία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ άλλη μια φορά τον κύριο Κετιμπιάν και με αυτό
λύνεται η συνεδρίαση, αλλά έχω μια συνέχεια στις εκδηλώσεις, όπως σας είπα, στην Ανατολική Αίθουσα στο Βάθος. Υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής με Αρμένιους ζωγράφους που έχουν ζήσει στην Ελλάδα ή ζουν ακόμη στην Ελλάδα. Θα είναι ωραίο να την επισκεφτείτε, να ξαναγηθείτε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.